Μαύρο ΙΧ προσεγγίζει κατάστημα ειδών αυτοκινήτου στους Αμπελόκηπους λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και γάντια στα χέρια βγαίνουν από το όχημα. Αμέσως προσεγγίζουν με τα πόδια 3 ακόμα άτομα. Το αυτοκίνητο κάνει όπισθεν και γκρεμίζει τα ρολά της επιχείρησης. 5 από τους δράστες εισβάλλουν γρήγορα στο χώρο, ενώ ένας παραμένει στο δρόμο για να κρατάει τσίλες. Γνωρίζοντας ακριβώς το στόχο τους, οι διαρρήκτες κινούνται προς το σημείο που βρίσκεται κρυμμένο το χρηματοκιβώτιο. Ο ένας από τους δράστες κρατάει στα χέρια του έναν σιδερολωστό. Σκαρφαλώνει πάνω σε έπιπλα και προσπαθεί να το αφαιρέσει. Ένας δεύτερος δράστης αναζητά στα συρτάρια εργαλεία που θα επιταχύνουν το έργο τους. Αρκούν λιγότερα από 2 λεπτά για να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο. Ειδοποιήθηκα από το συναγερμό που είχα φτάσει. Ένα λεπτό μετά που έφυγαν, και καλύτερα βέβαια, γιατί από ό,τι φάνηκε και κάποιες κινήσεις από τις κάμερες, από τα βίντεο, ήταν και οπλισμένοι. Μένα είναι η τρίτη φορά που μπαίνουν στο κατάστημα. Εδώ ήρθαν 10 άτομα. Η επιχείρηση δηλαδή ήταν πολύ οργανωμένη. 3 λεπτά μετά την εμφάνισή τους, οι διαρρήκτες βγαίνουν από το μαγαζί και κινούνται τρέχοντας προς το όχημα διαφυγής. Ο ένας δράστης κρατάει στα χέρια του το χρηματοκιβώτιο. Με τη βοήθεια των συνεργών του το τοποθετεί στο πόρτ παγκάζ του ΙΧ, το οποίο μένει ανοιχτό την ώρα που εγκαταλείπουν το σημείο. Ένας από τους διαρρήκτες προπορεύεται του οχήματος δίνοντας κατευθύνσεις για τη διαφυγή. 10 λεπτά πριν από το χτύπημα, αυτοκίνητα των δραστών έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας ξανά μπροστά από την επιχείρηση να κατοπτεύουν το σημείο. Οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον έναν από τους άνδρες που είχε επισκεφθεί το κατάστημα ως πελάτη στα μέσα Ιουλίου. Στις 14 Ιουλίου είχε έρθει στο μαγαζί ως πελάτης. Από τις κάμερες που είδαμε, φαίνεται πεντακάθαρα ότι κρατάει το κινητό του σε θέση που μαγνητοσκοπεί την πόρτα, τη διαδρομή που θα μπουν μέσα και το η θέση του χρηματοκιβωτίου. Ο σωματότυπός του βέβαια μοιάζει και με τον έναν που έδινε οδηγίες στο πώς θα μπουν την ημέρα της διάρρηξης. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, το χρηματοκιβώτιο δεν είχε χρήματα, καθώς το χρησιμοποιούσε ως κλειδοθήκη.